για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία αποφασίσαμε εκείνη την ημέρα και με χαρά βλέπω ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του νοσοκομείου στο χειρουργικό τομέα. Πλέον έχουμε πλήρη χειρουργική λειτουργία με τους αναισθησιολόγους που ήρθαν από τον ιδιωτικό τομέα. Είχα μία συζήτηση με τον Ασκούντα Χρέη διοικητή, ο οποίος θα παραμείνει μέχρι την οριστική επιλογή με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου διοικητή στο Βενιζέλιο. Θέλω να σας μεταφέρω την απόφασή μας να καλύψουμε όλες τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού, οι οποίες έγιναν ή κηρύχθηκαν, έγιναν κενές ή κηρύχθηκαν άγονες, και προκηρύσουμε άμεσα, όπως υποσχέθηκα επίσης, με fast track διαδικασίες, οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Βουλή πριν από 2 εβδομάδες περίπου, δηλαδή περίπου σε 3 μήνες, προκηρύσονται 3 θέσεις αναισθησιολογίας, 3 θέσεις ακτινολογίας και μια σειρά άλλες θέσεις εδώ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες. Ταυτόχρονα, ζήτησα από την ιατρική υπηρεσία και τη διοίκηση άμεσα να μου στείλουν προτάσεις ούτως ώστε τον Γενάρη να ξεκινήσουμε νέες προσλήψεις για να καλυφθούν οι όποιες κενές θέσεις υπάρχουν ή οι όποιες ανάγκες του νοσοκομείου. Το ίδιο συμβαίνει και με το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπου αναμένουμε την πρόσληψη 74 ατόμων, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, και βέβαια προβλέπουμε 3.000 πανελλαδικά προσλήψεις και είναι βέβαιο ότι ένα μέρος αντιστοιχεί και στο Βενιζέλιο. Συνεπώς, επειδή στην πολιτική αξία έχει αυτά τα οποία εξαγγέλουμε να υλοποιούνται, η απόφασή μου είναι, η απόφασή μας είναι να προχωρήσουμε περαιτέρω στην ενίσχυση του νοσοκομείου, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του, ταυτόχρονα με μια σειρά από άλλα κίνητρα τα οποία αφορούν συνολικότερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για να καλύψουμε και θέσεις οι οποίες είναι επανειλημμένα άγονες και εδώ στην περιοχή της Κρήτης και σε άλλα σημεία της χώρας. Ευχαριστώ. Λίγο συγκεκριμένα, μισό λεπτό, γιατί έπεσε κάτι, μισό λεπτό. Μισό. Όταν θα είναι η ώρα, ωραία, είναι κάτι που εκκρεμεί, ας πούμε, είναι κάτι που δεν το έχετε ακόμα έτοιμο. Λοιπόν, αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, σε σχέση με το νούμερο, τον Άρη. Θα έρθω και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, για να δούμε και εκεί τα προβλήματα. Θα πηγαίνουμε συνεχώς σε όλα τα νοσοκομεία, παντού, προκειμένου να λύνουμε τα προβλήματα επί τόπου. Γι' αυτό και θα πάω στη Σιτία σε λίγο. Πείτε δύο λόγια και για τη Σιτία. Δεν θέλω να πω τίποτα πριν ακούσω τους εκεί τους εκπροσώπους του ιατρικού προσωπικού, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να στείλω ένα μήνυμα από εδώ, από το Ηράκλειο, στη Σιτία, ότι η απόφασή μας είναι να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία και το νοσοκομείο της Σιτίας, το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά και είναι πολύ ζωτική σημασία για τους σιτιακούς πολίτες, έτσι ώστε να έχει πλήρη λειτουργία. Μια διευκρίνηση στα νούμερα. Πόσοι γιατροί μέχρι τέλος του χρόνου και πόσοι νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και μέχρι πότε, το πώς το είπατε, το μέχρι πότε δεν είπατε. Επαναλαμβάνω. Περιμένουμε 74 μέχρι τέλος του χρόνου, 74 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό να τοποθετηθούν. Έχουν βγει αποτελέσματα και βγαίνουν συνεχώς. Νοσηλευτές για το Βενιζέλιο μιλάμε. Και για το θέμα του ιατρικού προσωπικού, περίπου 10 γιατροί προσλαμβάνονται μέχρι τέλος του χρόνου το αργότερο. Και σήμερα σας εξήγηλα τις νέες προσλήψεις με τη fast track διαδικασία, οι οποίες θα τελειώσουν σε 3 μήνες και το Γενάρη θα έχουμε νέες προσλήψεις μετά από συνεννόηση φυσικά με την ιατρική υπηρεσία και τους ειδικούς.